κάτι, θέλετε να πείτε κάτι για δυο λόγια. Τις οποίες θα τιμολογήσω ότι
στον Αγίο Κορέα, θα πάρει 30.000 του Κοζάμ στον Αγίο Κορέα και έτσι θα καταθέσω πάλι στον Αγίο Κορέα. Εγώ αυτό. Ναι. Γιατί δεν έχει να καταθέσει την περίπτωση του Τετάρτου. Ένα πρόσωπο να πω. Να σα πω, κύριε Κοπλούκο, έχουμε κάνει πολλού ευρωπαϊκού καταλόγου. Στο κέντρο υπάρχει ένα καθεστώ που δεν ξέρω πού θα τελειώσει. Διότι είχε πάρει μια απόφαση το 2009, όταν έγινε η σύμβαση, με 2-20%. Εκεί κάπου ο επιχειρηματίας επιμένει στο 20%. Όμως, θα έφερε στην νίκηση. Εγώ θέλω να πάρω όσο περισσότερα λεφτά. Και εγώ θα πάρω 30.000, θα μου φέρει 30.000, μου είπε σχεδιά, τώρα θα κάνει να μου φέρει 50. Έχουμε πάρει περισσότερα λεφτά. Εκεί, πώς το καταλαβαίνεις. Αν όταν βάζουμε ένα 1.000 με 10.000 και βάζουμε παραπάνω, τι είναι αυτό πράγμα. Υπολογίζω τώρα από το κοινωνικό μολυσκάρι και ένας μπροστάρι από το πέμπτα, 300.000. Ακριβώς δεν έχει να κάνει το θέμα της αναμόρφωσης, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Ναι. Δεν θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε την πολιτική σας σχετικά με το κέντρο με το Τσιπουράτικο. Το Τσιπουράτικο έχει ζητήσει κυρία Δημήτρη από την τελική υπηρεσία να γνωρίσουν εάν είναι κατάλληλο για καπή. Ναι. Και πιστεύω αυτές τις μέρες δεν ξέρω αν το σώμα. Και να γίνει το καπί εκεί. Εφόσον υπάρχουν όλοι οι προϋποθέσεις. Στη συνέχεια με το κέντρο, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί πέρα κάτι παράνομο αυτό. Είναι λίγο μπερδεμένο. Ναι, ο παλαιός ενοικιαστής, από ό,τι μου είπε, ναι. Είχε κάθε διάθεση να συνεχίσει, ναι. Με μείωση του ενοικίου. Ναι. Δυστυχώς, επί 10-11 μήνες μέχρι τον έλεγχο το παράτησε, δεν μπορούσε να μετασυνδεθεί με κανέναν σας. Αποτέλεσμα είναι να έχει απαξιωθεί η δημοτική περιουσία. Ούτε εδώ η δημοτική περιουσία. Έχει λήξει. Έχει σύμβαση και λήξη. Μπορεί να βγει στην νομοθεσία. Αυτό δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει στην νομοθεσία. Και εγώ. Πώς. Πώς. Για να βγει από το Τσιμπουράτικο έδιναν αποζημίωση κρίσεως. Το ξέρετε πολύ καλά. Είχε λήξει από το 2009 το Τσιμπουράτικο. Εγώ να πω το εξής. Αφήσατε και αυτοί. Έχουμε διαθετική εσόδου. Έχουμε απαξίωση της δημοτικής περιουσίας. Έχουμε κατάσταση των εκτοριακών τύπων γύρω από τη λίμνη και στο περίπτωμα του κεντάφου. Και επί ένα χρόνο δεν έχετε κάνει το παραμικρό. Ό,τι λοιπόν σας λένε ότι είστε μια ανίκανη διοίκηση, είναι και αυτό ένα στοιχείο της ανικανότητάς σας. Δεν τυχόταν απαξιώνει τη δημοτική περιουσία, κύριε Κόβου. Όταν το κέντρο είχε ερημώσει, όταν το άλλο είχε ερημώσει. Αυτό που οφείλεται στην αντιπολίτευση, σε εμά οφείλεται, ή στα ανικανότητά σα, να διαχειριστείτε την δημοτική περιουσία που βρήκατε. Λοιπόν, όσον αφορά τα έξω. Η ερώτηση είναι η εξή. Αυξάνεται τη σελίδα, στη σελίδα, στη δεύτερη σελίδα των εξόδων, αυξάνεται την πίστοση με δίκτυο τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά τέλη κατά 40.000 ευρώ και λέτε ότι λόγω καθυστέρησης έπεσε το τιμολογείο στον ενοποιημένο Δήμο με αποτέλεσμα τη μη εξόφλησή τους και με διαχρονισμό με τον ΟΤΕ ΑΕΣΟ. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τι μέτρα έχετε λάβει για τον περιορισμό των λογαριασμών των τηλεφώνων. Ποια μέτρα έχετε λάβει ως διοίκηση. Τα δύο χρόνια που είστε διοίκηση. Βάλατε φαλιές σε τηλέφωνα, έχετε ελέγξει λογαριασμούς. Λέτε ότι επειδή δεν είχαμε ενοποιήσει τους δήμους τους δύο, ότι έχετε παραπάνω έξοδα. Συμφωνείτε, πώς είναι και πώς το λέτε. Εγώ ρωτώ, τι μέτρα πήρατε για να περιορίσετε τους λογαριασμούς τότε. Ως δήμους, ως διοίκηση. Να απαντήσω. Θέλω να συνεχίσω. Να απαντήσω για αυτό. Συνολικά μην κάνω αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, είναι από σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση. Από 1.713 το πάνω 1.718. Ποια είναι η συνημμένη κατάσταση, δεν γνωρίζω. Όσον αφορά πάλι την ίδια συγκεκριμένη
συγκεκριμένη σελίδα, βάζεται όσον αφορά το τρίτο δημοτικό, 4.500 ευρώ. Δεν το γνωρίζει ποιος καταλαβαίνεις και όπως το εξής. Δεν έχω όπως την υπηρεσία. Τι είναι καταλαβαίνει, δεν καθόλου σε αυτό. Και έχουμε πτυχιούχους, έχουμε τους πολιτικούς μηχανικούς, έχουμε τα πάντα, έχουμε στα πάντα. Δεν είναι ο μικρός δήμος της Νέας Παρτιδόνας ή ο ελληματικός σε προσωπικό δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα πρέπει για ένα απλό πράγμα να πληρώσουμε μελέτη ως δήμος. Αυτά που τα έχετε κάνει καταρχήν από τον καιρό που κληθήκατε, που δεν σας διάκρισα το πρόσφατο, δεν είναι από τον Μάιο. Εγώ πήγα στο σχολείο που τελείω που σχολεύω. 1,5 χρόνο μας είπε η κυρία Τσελίκα ότι σας ενοχλεί η διευθύντρια του σχολείου και δυστυχώς δεν έχει καμία ουσιαστική παρέμβαση από το πρόγραμμα που της κάνατε. Γιατί λοιπόν να δώσουμε σήμερα χρήματα για να κάνουμε μια μελέτη που κάνει ένας απλός μηχανικός. Ένα που σας κάνει. Ένα. Και βάζετε την πληρώση ο Δήμος. Στην επόμενη σύνδεση των εξόδων. Έχετε κάνει κάποιες αλλαγές στα χρεολύσια. Λέτε δηλαδή ότι αυξάνεται την πίστοση με την χρεολύσια ταμείων εσωτερικού από το Ταμείο Παρακρατικών και Ταμείων. Τότε έγινε λάθος υπολογισμός από 37.400 το κάτω 62.400. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Παρακάτω πάλι. Από 23.600 το 23.600 το χρεολύσιο και προχώρησε 55.600. Αυτά είναι καθορισμένα. Γιατί γίνονται αυτά τα συνθήκια με τις διαταγές. Παρακάτω, από 322.000 αφαιρείται 70 και το κάνετε 252. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Προχωρούμε. Μειώνεται την πίστοση με τίτλο μίσθωση μεταφορικών μέσων κατά 72.000. Τι αφορά αυτό. Λέει η υπογραφή του συμφωνητικού δεν έχει γίνει ακόμα και δεν δημοσιοθέτει ποσό καλύπτει τη μίσθωση μέχρι 31 Δεκάτου του 12. Και το ποσό θα μεταφερθεί σε χορηγό της υπηρεσίας 20. Τι αφορά μίσθωση μεταφορικών μέσων. Ποια συγκεκριμένη ενέργεια του Δήμου. Τι αφορά. Παρακάτω, στην ίδια σελίδα. Αυξάνεται την πίστοση με τίτλο μισθοδοσία υπαλλήλων αορίστου χρόνου κατά 25.000. Τι έγινε και έγινε καμιά μετάταξη, προλάβαμε νέους υπαλλήλους, πού οφείλεται αυτή η αύξηση. Παρακάτω πάλι. Αυξάνουμε κατά 2.000 την εργοδοτική εισφορά. Για ποιο λόγο. Δεν εξηγείται δηλαδή, για να γίνονται αυτές οι τροποποιήσεις, κύριε Προξέρετε, πρέπει να συνοδεύεται από το κρισιακό συμβήμα της υπηρεσίας. Που να λέει ότι γίνεται αυτή το αίτημα για τροποποίηση με αυτές τις, με αυτό το σκεπτικό. Δεν το αναφέρεται, ούτε καν στις παρατηρήσεις δίπλα. Προχωρούμε. Μειώνεται την πίστοση, αυτά είναι στα τροποδοτικά, γιατί έχουν το κωδικό 20 γνωστά, τακτικές αποδοχές. Μειώνεται κατά 195.000 τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού της καθαριότητας. Για ποιο λόγο έγιναν μειώσεις μισθών. Τι έχει συμβεί εκεί. Και παράλληλα, επίσης μειώνεται τις τακτικές αποδοχές πάνω από το μάτι κατά 70.000. Και η ερώτησή μου είναι σε ποιον ακριβώς κάνει αυτή η μείωση που κάνετε. Στην επόμενη σελίδα των εξόδων. Αυξάνεται μια πίστοση. Δεν έχει φρυτζή εδώ. Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπερτισμένου. Ποιον αφορά αυτό. Τι έχει συμβεί. Ακριβώς από κάτω. Εισφορά υπέρ, τμέδε, κύρια σύνταξη και τη διαμορφώνεται από 20-24.000. Ποιος υπάλληλος είναι, ποιος υπάλληλος αφορά. Δηλαδή εντελώς χωρίς καμιά αιτιολόγηση θα προτείνει. Καμία αιτιολόγηση δεν υπάρχει. Και τέλος, το πιο σημαντικό από όλα, στο τελευταίο σημείο της σελίδας, ακούστε, αυξάνεται το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και πλατιών και κοινοποιήσεων χώρων κατά 353.000. Δηλαδή από 500.000 που έχουμε προϋπολογίσει σε 853.000. Αυτό τι άλλο δείχνει, αλλά το πόσο πλασματικό ήταν ο προϋπολογισμός για τα προοπτικά τέλη. Και ρωτάω πού οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω να κάνω και φυσικά αυτές τις παρατηρήσεις, αυτή η αναμόρφωση νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια αναμόρφωση η οποία δεν έχει καμία αιτιολόγηση και καμία σοβαρότητα.
Θα ξεκινήσουμε από την τελευταία σειρά των εξόδων. Αν θέλουμε να διαβάσουμε, για να μην δημοκρατήσουμε. Μείωση του κωδικού 20-62-11-09 ηλεκτρικού ρεύματος, συγγνώμη, αύξηση από 353, το οποίο είναι κατά 353, από 400-800. Μα δεν έχει να αντιληφθεί με τα παραπάνω τι έχει συμβεί. Από την καθαριότητα με 7 ευρώ που μανιωμοποιήθηκαν και ψήφισαν 7 ευρώ, στερήθηκε το ποσοστό της καθαριότητας να με διαψεύσει ο κ. Κουσάκη να τα βγάλει. Και άφησε σαν τους άλλους προσεκτικούς κατά 100 ευρώ, σαν τους άλλους προσεκτικούς. Τότε ήταν πιο παλίγο, κατά 170, κατά 60, κατά 25, κατά 10 ευρώ παραπάνω. Και περίσσεψα από σκέλος των πληροφορικών της Αθήνας και τους πήγαν εκεί, τους πήγαν αυξάνοντας και το πήγαν στο ρεύμα. Έτσι, πάλι να αυτό περίσσεψα γιατί είμαστε πεσοπόροι με μεγάλη πληροφορία. Καθώς το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε και μου έδωσε μια άρση στο θελό. Πάμε παραπέρα. Αυτό συνέπεια όλους τους κοσμικοσυντήρους, άλλους 40, άλλους 5, άλλους 15, άλλους 70, άλλους 175, άλλους 170 κλπ. Πάμε στο άλλο μήνο. Έχει το μέσα για διάλογο. Υπήρξη σκορπών που γίνονται με αυτή τη στασία. Δεν το κατάλαβα. Γιατί. Γιατί με αυτή τη στασία. Το καλό είναι. Κατά τις απόψεις σας, πήραμε από το σαν να σε επιτρέψετε. Και εγώ πέρα από το σαν κάνω το δουλειά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πόσο πλέον. Αλλά αυτό εγώ σας πω. Δεν πεντεμίζω, δεν πας πέντως. Για να απόφαση κύριε Μεσπρόεδρε, δεν είσαι να ετοιμάσει την θέση σου. Δεν με του πει, είναι σημειώσεις, αλλά έχει τα πόσο ένα εγκοινωνικό σλόγο. Κύριε Δεν έχω κανένα πρόβλημα, σε προσωπικό επίπεδο δεν θα πέσω εγώ, σε μέρος αυτού.
Συμφωνώ με τις όποιες παρατηρήσεις έχουν κάνει οι προηγούμενοι συνάδελφοι και ο κ. Μητρέας και ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν θα ψηφίσω τη δεύτερη αναμόρφωση για να μην μακρυλογώ. Κατ' υπέρβαση θα ψηφίσω μόνο τους σχολικούς που αφορούν τα σχολεία. Το ίδιο άλλο λόγο. Πήρα την δήμαρχε του Μερικών που ήρθε τη Αντρέπο. Είχατε όλο το περιθώριο μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν οι εργασίες. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ξεκινήσει στα σχολεία και οι εργασίες υποτίθεται συνεχίζονται. Βεβαίως. Και οι εργασίες συνεχίζονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολυσυλλογία, η οποία μέσα στο καλοκαίρι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά εγώ οφείλω να τα πω, ίσως και για πολλωστή φορά, πλέον και με στοιχεία, τα οποία προκαλούν έκπληξη. Ειλικρινά μου κάνει εντύπωση που θα έπρεπε να γίνει το φέρτη τη κυβερνήσεως για να σταματήσουν κάποιοι να παίρνουν επίδομα κίνησης, έξοδα κίνησης όπως αναφέρεται εδώ. Άκουσα τον κύριο Γκόντα να λέει ότι δεν έχουμε ψωμί να φάμε και ψάχνουμε για το αντεσπάτη. Υπήρξαν αναπληρωτικές εισφορές από το πρώτο τρίμηνο του 2011. Από τότε πάνω καλύτερα που βγήκε το ΦΕΚ του διορισμού των συνεργατών. Γενικότερα υπάρχει μια λογική του Δήμου. Κι ας μην υπάρχει ψωμί, κύριε Πόπο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αληθεύει ότι ο κύριος Τσάκης και να μου απαντήσει προσκόψε την κοινωνική στην καθαριότητα για έξω τα κίνηση της Δημάρχου ποσού 73 ευρώ τα οποία αφορούσαν βενζίνες και διότι αυτοκινήτου για συνοδεία της εκδρομής του Καβή και η υπηρεσία αρχίστηκε να τα δώσει. Αυτά. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, να απευθυνθώ στον κύριο Δημητρία Κουλάρα, γιατί μου έδωσε την αφορμή. Μου ανέφερε ότι είναι η δεύτερη ανάπτυξη. Θυμάμαι, Λευτέρη, στην Ιγαντζηδόνα, μια μεγάλη διαφωνία όταν ήμασταν εμείς αντιπολίτευση και εσείς η πολίτευση, και το αντίστροφο μετά ήταν αποδεικτικό τη νίκη μη σωστή σύνταξη του παραγωγισμού οι πολλές αναμορφώσεις. Δηλαδή, κατηγορούσαμε εμείς τη διοίκηση του Παπαδόπουλου ότι έκανε 12-13 αναμορφώσεις μέσα στη χρονιά και αντίστοιχα 15-16 και αντίστοιχα όταν αναλάβαμε εμείς, χάσε το δρόμο πλέον. Δεν κατηγορούσαμε. Αντίστοιχα όταν αναλάβαμε εμείς, γινόντουσαν 8-9-10, δεν ξέρω πώς γινόντουσαν και εννοείται ότι ήταν κακή εφαρμογή και κακή σύνταξη του προϋπολογισμού ακριβώς επειδή συνέβαιναν αυτές οι πολλές αναμορφώσεις. Άρα τώρα, διότι να συμβαίνει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι σωστή η σύνταξη του προϋπολογισμού. Άρα έχουμε φτάσει το μήνα Σεπτέμβριο και έχουμε μόνο δύο αναμορφώσεις ή κάτι δεν αφήνουν να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και κάνουμε για να περάσουμε μία αναμόρφωση 2-3 μήνες. Θέματα δηλαδή που είναι διαδικαστικά και υπηρεσιακά και θα έπρεπε να περνάνε εν ενεργείο φαλμό, κάποιοι τα κορυφαίουν και δεν μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος. Και αυτό δίνει και την εξήγηση γιατί πιθανόν να κάνει ένα χρόνο αφαιρεί το τρίτο δημοτικό σχολείο, γιατί οι μαθητές πηγαίνουν 10 μέρες με ίδια μέσα στο σχολείο τους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να απαντήσω.